Τελευταίος εισηγητής για σήμερα είναι ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πολοποννήσου, ο κύριος Χάρης Τσιλιώτης. Εγώ πάντα στον κύριο Τσιλιώτη βλέπω την πρώτη φορά που τον συνάντησα, πριν από 15 περίπου χρόνια, ίσως και παραπάνω, σε έναν πολύ πολύ νέο, εξαιρετικά φέρελπη επιστήμονα, που έτυχε να συναντηθούν τα επιστημονικά μας ενδιαφέροντα και που από τότε με αγάπη και με χαρά παρακολουθώ την εξέλιξή του. Ο κύριος Τσιλιώτης θα μας αναπτύξει το θέμα «Η συνταγματική προσφυγή στο πλαίσιο της ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου στην Ελλάδα». Η συνταγματική προσφυγή, λοιπόν. Ο κύριος Τσιλιώτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, και ιδιαίτερα για τα πολύ θερμά σας λόγια, τα οποία ανταποδίδω και ας μου επιτραπεί να μείνω εκεί για να μην καταχραστώ περισσότερο το χρόνο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου για την εξαιρετική τιμή την οποία μου έκανε να με καλέσει να κάνω μία από τις εισηγήσεις αυτού του πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου. Το θέμα το θέμα της εισηγήσής μου το περιέγραψε ο κύριος Πρόεδρος. Ας μου επιτραπεί να κάνω μία μικρή εισαγωγή ως προς την εν γέννη προβληματική της ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου στην Ελλάδα. Το ζήτημα ξεκινάει εδώ και 5 δεκαετίες περίπου, αν θέλετε ακριβώς πριν από 50 χρόνια, με την λεγόμενη πρόταση της βαθίας τομής της τότε κυβέρνησης της ΕΡΕΤΟΥ υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για την αναθεώρηση του συντάγματος του 1952, η οποία, για τους γνωστούς λόγους, δεν ευδοκίμησε. Εν συνεχεία, το θέμα ετέθη και στην 5η Αναθεωρητική Βουλή και αργότερα, κάθε φορά που ετίθετο ζήτημα αναθεώρησης του συντάγματος του 1975 πλέον, ετέθη και τελευταία στην 8η Αναθεωρητική Βουλή, με το περιορισμένο αυτό αναθεωρητικό έργο το οποίο είχε. Υπήρξε σχετική πρόταση από το τότε κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ήδη στη Βουλή του 2004, η οποία είχε υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 100 του συντάγματος του 1975. Εν συνεχεία ετέθη στην 8η Αναθεωρητική Βουλή, στη δεύτερη φάση της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος, κατά το άρθρο 110 του συντάγματος, και για τους επίσης γνωστούς λόγους, η πρόταση αυτή, όπως και άλλες διατάξεις, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 110, του άρθρου 100, όπως και άλλων διατάξεων του συντάγματος, τελικώς δεν ευδοκίμησε, δεν πήρε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, όπως επιτάσσει το άρθρο 110 του συντάγματος. Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα τίθεται συνέχεια, ή αν θέλετε εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε φορά που έχουμε συνταγματική αναθεώρηση ή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το θέμα τίθεται συνέχεια, αλλά δεν έχει καταλήξει, δεν έχει ληφθεί απόφαση ή όποιες προτάσεις απορρίπτονται, σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφωνία, υπάρχει πολύ μεγάλη διχογνωμία. Ακούστηκαν ήδη εδώ απόψεις ένθεκα κακήθεν. Θα ακουστούν και κάποιες από την πλευρά μου. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας ισχυρός διάλογος, ένας έντονος διάλογος, με ισχυρά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, για το αν θα πρέπει στην Ελλάδα να καθιερωθεί συνταγματικό δικαστήριο. Αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, τις συντριπτικά περισσότερες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, όπου το σύνολο των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης ακολούθησαν το σύστημα το υπηρετικό για την ύπαρξη συνταγματικού δικαστηρίου και το συγκεντρωτικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, ή αν θα πρέπει να παραμείνουμε στα κάθε μας, στη δική μας συνταγματική παράδοση, η οποία έλκει την καταγωγή της όντως από το σύστημα του διάχυτου ελέγχου του Αμερικανικού Supreme Court και έχει τις ρίζες της ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα.
Η εισήγησή μου όμως θα επικεντρωθεί όχι στην ευρύτερη συζήτηση για το αν θα πρέπει να καθιερωθεί συνταγματικό δικαστήριο ή όχι. Εγώ προσωπικά το λαμβάνω ως θετικό, δηλαδή ότι θα πρέπει, για λόγους οι οποίοι θα εξηγηθούν μέσα από την ανάπτυξη του θέματός μου, θα επικεντρωθεί όμως σε ένα ειδικό ένδικο βοήθημα της συνταγματικής δικαιοσύνης, που είναι η συνταγματική προσφυγή. Οι λόγοι, βεβαίως, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου επιβάλλουν την ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου, επιγραμματικά μόνο γιατί ελέγχθησαν κάποια από τον συνάδελφο τον κύριο Βλαχόπουλο και δεν θα ήθελα να κουράσω περισσότερο, είναι η ταχύτητα στην έκδοση οριστικής και αμετάκλητης απόφασης όσον αφορά την επίλυση μιας συνταγματικής διαφοράς, ιδιαίτερα δε στο σημερινό σύστημα του διάχυτου ελέγχου που όπως αναφέρθηκε μπορεί να κρατήσει 10 και 15 χρόνια μέχρι να έχουμε μια οριστική τέτοια επίλυση, η αναβάθμιση του συνταγματικού δικαίου και της κανονιστικής του ισχύως και της αυστηρότητας του εν γέννη συντάγματος μέσα από ένα δικαστήριο, μέσα από ένα δικαιοδοτικό όργανο ειδικής συνταγματικής δικαιοδοσίας, η ασφάλεια δικαίου η οποία μπορεί να δημιουργήσει όταν υπάρχει μια τελική κρίση από ένα όργανο σχετικά με το αν κάτι είναι συνταγματικό ή όχι, και βεβαίως και σε σχέση με την διοίκηση, διότι πολλές φορές κρίνεται ένας νόμος αντισυνταγματικός, από τη στιγμή όμως που δεν εκβάλλεται, δεν ακυρώνεται με τη δικαστική απόφαση του Α ή του Β δικαστηρίου, πλην της ειδικής εξαιρετικής περίπτωσης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, της απόφασης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, δεν δεσμεύει ούτε άλλα δικαστήρια και πολύ περισσότερο τη διοίκηση, η οποία δεν έχει την αρμοδιότητα εκ του συντάγματος ή τουλάχιστον δεν την έχει τόσο εκτεταμένα όσο την έχει κατά το άρθρο 93 παράγραφος 4 ο δικαστής να προβαίνει σε έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων. Η διοίκηση πολλές φορές αισθάνεται δεσμευμένη από την αρχή της νομιμότητας να εφαρμόζει ένα νόμο ο οποίος ναι μεν κρίθηκε από κάποιο δικαστήριο ακόμα και ανώτατο αντισυνταγματικός, όμως δεν έχει πάψει να ισχύει. Και συνεπώς θεωρεί η διοίκηση ότι αυτός ο νόμος τη δεσμεύει. Τώρα, να έρθω στο ειδικότερο θέμα της εισήγησής μου, που είναι και το κέντρο βάρους. Η συνταγματική προσφυγή. Τι είναι η συνταγματική προσφυγή? Η συνταγματική προσφυγή είναι το ειδικό ένδικο βοήθημα της συνταγματικής δικαιοσύνης, με το οποίο ο ενδιαφερόμενος, ο ιδιώτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επικαλείται ενώπιον του συνταγματικού δικαστηρίου, δηλαδή επικαλείται συγκεντρωτικά, επικαλείται ενώπιον του ειδικού δικαιοδοτικού οργάνου, του συνταγματικού δικαστηρίου, παραβίαση θεμελιωδών του δικαιωμάτων από όργανα της κρατικής εξουσίας, της δημόσιας εξουσίας. Που βρίσκει το πρότυπό του, που υπάρχουν αλλού παραδείγματα. Υπάρχουν σε συντάγματα της υπηρετικής Ευρώπης, δεν ακολουθεί τη συνταγματική προσφυγή κάθε χώρα, κάθε σύνταγμα που προβλέπει την ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, παραδείγματος χάρη η Ιταλία, η οποία έχει ένα συνταγματικό δικαστήριο με εκτεταμένες αρμοδιότητες, δεν προβλέπει συνταγματική προσφυγή. Προβλέπεται όμως σε άλλα συντάγματα, αρχής γενομένης από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, όπου έχει και το πρότυπό της, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας και πρόσφατα ο συνταγματικός νομοθέτης κάποιων χωρών που δεν προβλέπουν ακριβώς συνταγματικά δικαστήρια κατά την κλασική έννοια, αλλά προβλέπουν παρεμφερή δικαιοδοτικά όργανα, όπως το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας και το Διαιτητικό Δικαστήριο του Βελγίου, έχει προβλέψει παρεμφερείς θεσμούς ανάλογους με αυτούς της συνταγματικής προσφυγής. Όμως η συνταγματική προσφυγή δεν έχει το προηγούμενό της μόνο στο εθνικό συνταγματικό δίκαιο των κρατών, των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Στο Διεθνές Δίκαιο Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Έχουμε θεσμούς τέτοιους στην, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προβλέπεται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα. Έχουμε στην Διαμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το θεσμό της προσφυγής, ατομικής προσφυγής εκεί λέγεται βεβαίως, όχι συνταγματική προσφυγή, της ατομικής προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων οργάνων που προβλέπει η Διαμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δηλαδή την Επιτροπή και το Δικαστήριο. Και έχουμε βεβαίως και στα καθημά, στη δική μας Ήπειρο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τώρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, δηλαδή τις αδυναμίες του συστήματος, του υπάρχοντος συστήματος, του διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, την ανασφάλεια η οποία δημιουργεί, την βραδεία απονομή της δικαιοσύνης, της συνταγματικής δικαιοσύνης. Εδώ μπορεί βεβαίως ελέγχθησαν πάρα πολύ καλά λόγια για το Συμβούλιο Επικρατείας και δικαίως ελέγχθησαν και η συμβολή του στην ανάπτυξη τόσο της συνταγματικής νομολογίας όσο και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της ΕΣΔΑ να είναι σημαντική, αν και όχι πάντα. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να εκτιμηθεί γενικώς θετική. Έχουμε όμως και περιπτώσεις στην τακτική δικαιοσύνη, όπου δεν έχουμε ανάλογες περιπτώσεις. Δεν έχουμε την ίδια ευαισθησία που δείχνει το Συμβούλιο Επικρατείας στο θέμα του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και στο θέμα της συμβατότητας των νόμων ή γενικά της συμπεριφοράς της κρατικής εξουσίας με την ΕΣΔΑ. Έχουμε πάμπολες καταδίκες στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τέτοιου είδους αποφάσεις. Και είναι αυτά γνωστά. Ελέγχθησαν παραδείγματα της επικαιρότητας σχετικά με την άρση, με το αν θα έπρεπε να έρθει ή όχι η ασυλία στους κατηγορούμενους βουλευτές. Στην εν γέννη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου κόμματος. Όλα αυτά δεν είναι θέματα τα οποία εξετάζει η διοικητική δικαιοσύνη για να πάνε στο Συμβούλιο Επικρατείας και να πούμε δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο. Έχουμε όμως ένα ιονή συνταγματικό δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας. Που ας μου επιτραπεί να πω ότι εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη αυτή, αλλά ότι είναι ιονή συνταγματικό δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας, αν είναι συνταγματικό δικαστήριο, είναι όπως και ο Άριος Πάγος, είναι όπως όλα τα δικαστήρια, τα οποία κατά το άρθρο 93 παράγραφος 4 του συντάγματος έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τη συνταγματικότητα των νόμων και την υποχρέωση να κηρύσουν νόμο αντισυνταγματικό. Απλούστατα, λόγω και της φύσεως των διαφορών, λόγω της εξοικείωσης των δικαστών του Συμβουλίου Επικρατείας περισσότερο με τις συνταγματικές διαφορές, αλλά και των δικηγόρων, των διαδίκων που φέρουν τέτοιες διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας επικαλούμενοι το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, έχουμε βεβαίως μια ανεπτυγμένη συνταγματική νομολογία, ανεξάρτητα αν κάποιος διαφωνεί ή όχι με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας ή με επιμέρους αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Πάντως έχουμε μια εκτεταμένη νομολογία. Αυτό όμως δεν καθιστά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το Συμβούλιο Επικρατείας ιονή συνταγματικό δικαστήριο. Όμως, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν κάποιος δεχτεί αυτή την άποψη, μια σωρία υποθέσεων που αφορά ατομικά δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα, δεν είναι αρμοδιότητα της διοικητικής δικαιοσύνης, είτε της ακυρωτικής είτε των διαφορών ουσίας, είναι αρμοδιότητα της τακτικής δικαιοσύνης, της ποινικής ή της πολιτικής. Εκεί λοιπόν, ας μου επιτραπεί να πω, με όλο το σεβασμό που έχω και στην τακτική δικαιοσύνη και βεβαίως στον Άριο Πάγο, δεν έχουν παρουσιαστεί ανάλογες περιπτώσεις που να έχουμε την ανάλογη ποιότητα στις αποφάσεις της τακτικής δικαιοσύνης ή ακόμα και των ανακριτικών αρχών, εν προκειμένου οι περιπτώσεις οι τελευταίες δεν κρίνονται ούτε καν από τον Άριο Πάγο, δεν μπορούν να φτάσουν αμέσως στον Άριο Πάγο, κρίνονται σε επίπεδο εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Άρα λοιπόν, και ως προς αυτό το σημείο, θεωρώ ότι είναι ένας σημαντικός λόγος για την καθιέρωση συνταγματικού δικαστηρίου και ιδιαίτερα
του θεσμού της συνταγματικής προσφυγής. Τώρα, πρέπει να τονίσουμε και να διευκρινίσουμε ότι η καθιέρωση της συνταγματικής προσφυγής στην Ελλάδα, αν ήθελε ποτέ καθιερωθεί συνταγματικό δικαστήριο, υπάρχουν πολλά εδώ αντεπιχειρήματα, ενδεχομένως ακούσαμε κάποια από τον σεβαστό κύριο Πρόεδρο, ενδεχομένως να ακουστούν κι άλλα, και αν παρά την ίδρυση του συνταγματικού δικαστηρίου προβλεφθεί και ο θεσμός της συνταγματικής προσφυγής, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ανέρεση άλλων μηχανισμών ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, όπως ο συγκεκριμένος ή ο αφηρημένος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Τουναντίον, ειδικά στην περίπτωση του πρώτου, η συνταγματική προσφυγή πρέπει να συνυπάρχει, όπως φανερώνει και το παράδειγμα της Γερμανίας. Ποια είναι κατά τη γνώμη μου τα πλεονεκτήματα και γιατί θα πρέπει να καθιερωθεί και μάλιστα ένας θεσμός ο οποίος από πλευράς συνταγματικού δικαίου είναι ξένος προς το σύστημα το δικαιοδοτικό. Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι έχουμε κάποια στοιχεία συνταγματικής δικονομίας με το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, ο θεσμός της συνταγματικής προσφυγής είναι ξένος. Όμως δεν είναι εντελώς ξένος, έχουμε την ατομική προσφυγή της ΕΣΔΑ, της οποίας γίνεται χρήση πάρα πολλές φορές από ιδιώτες ενδιαφερόμενους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πολλές φορές με αποτέλεσμα όχι θετικά για τη δημόσια εξουσία της χώρας μας. Η καθιέρωση συνταγματικής προσφυγής θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του συνταγματικού δικαίου και της κανονιστικής του δύναμης στην ελληνική ένωμη τάξη. Εφόσον διαφορές συνταγματικού δικαίου και δι προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων θα επιλύονται εν τέλει από ένα ειδικής συνταγματικής δικαιοδοσίας δικαστήριο αποτελούμενο από δικαστές εξειδικευμένους στο συνταγματικό δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς κάποιο άλλο δικαστήριο να μπορεί να εκφράσει διαφορετική άποψη από την τελική άποψη την οποία θα εκφέρει το συνταγματικό δικαστήριο, δημιουργώντας σύγχυση και αβεβαιότητα στον νομοθέτη, τη διοίκηση, τα δικαστήρια και τους ιδιώτες, όπως συμβαίνει εν πωλής σήμερα με το σύστημα του διάχυτου ελέγχου. Θα αναβαθμίσει την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων σε θέματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία με τη σειρά της θα προωθήσει και την επιστήμη του συνταγματικού δικαίου προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Με την περαιτέρω επεξεργασία κανόνων και αρχών, τόσο της επιμέρους προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όσο και κυρίως της γενικής θεωρίας και δογματικής της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, που ας με επιτραπεί να πω ότι η ελληνική νομολογία κάπου πάσχει. Με τον τρόπο αυτό θα αναγκαστούν τα κοινά δικαστήρια όλων των δικαιοδοσιών να προσαρμόσουν την ομολογία τους ως προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτήν του συνταγματικού δικαστηρίου και έτσι επιτυγχάνεται τόσο η ποιοτική αναβάθμιση των δικαστικών αποφάσεων των κοινών δικαστηρίων όσο και κυρίως η ασφάλεια δικαίου. Με το φίλτρο του συνταγματικού δικαστηρίου και μάλιστα ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που προβλεφθεί προσφυγή και για παραβίαση της ΕΣΔΑ και άλλων διεθνών συμβάσεων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα δούμε αργότερα, θα αποφευθεί ένα μέρος προσφυγών ενώπιον του ΕΔΑ και άλλων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και ακόμη περισσότερο θα αποφευθούν καταδίκες της χώρας μας από το δικαστήριο αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από νομικοπολιτικής και οικονομικής πλευράς. Σε τελευταία ανάλυση θα αναβαθμιστεί η δικαστική αλλά και η εν γέννη νομική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθιστώντας τη δημόσια εξουσία πολύ πιο προσεκτική σε θέματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων αυτών, όταν επιχειρεί να επιβάλλει περιορισμούς στην άσκησή τους ή όταν καλείται να επιλύσει διαφορές που αφορούν τους περιορισμούς αυτούς, όπως στην περίπτωση της δικαστικής εξουσίας. Σύντομα θα ήθελα να πω να αναφέρω τις δικονομικές προϋποθέσεις που μπορούν να υπάρξουν για την πρόσβαση του κάθε ενδιαφερομένου στο συνταγματικό δικαστήριο με τη συνταγματική προσφυγή. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όπως και στα συστήματα άλλων χωρών και του ΕΔΑ, η προσφυγή θα πρέπει να ασκείται με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή, αφού εξαντληθούν πρώτα τα εσωτερικά, τα ένδικα μέσα
στην κοινή δικαιοδοσία, ποινική, πολιτική, διοικητική, τότε μόνο όταν κάποιος επικαλούμενος παραβίαση των θεμελιωδών του δικαιωμάτων δεν δικαιωθεί σε τελευταίο βαθμό από αυτόν που προβλέπει η εκάστοτε δικονομία, θα μπορεί να προσφύγει στο συνταγματικό δικαστήριο με συνταγματική προσφυγή. Η προσφυγή θα πρέπει να έχει αντικείμενο ισχυρισμού των ενδιαφερομένων ότι από πράξεις ή παραλήψεις των κρατικών οργάνων που κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 εδάφιον Β του Συντάγματος υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, επήλθε παραβίασή τους. Και αυτά τα όργανα βεβαίως είναι όλα τα όργανα της κρατικής εξουσίας κατά το άρθρο 26 του Συντάγματος που δεσμεύονται, από το Σύνταγμα. Και βεβαίως δεσμεύονται και από τα ατομικά δικαιώματα και από τις δικαιοκρατικές εγγυήσεις της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και βεβαίως και με την αρχή της αναλογικότητας, παρά το γεγονός ότι ο Άριος Πάγος σε δύο πρόσφατες αποφάσεις, μάλιστα της πλήρους ολομελίας του, είπε ότι δεν δεσμεύεται ο δικαστής από την αρχή της αναλογικότητας. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, άρθρα 4-25 του Συντάγματος, αμυντικά και κοινωνικά, καθώς επίσης και τα πολιτικά δικαιώματα των άρθρων 29, 51, 52 και 55 του Συντάγματος, δηλαδή το δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας πολιτικού κόμματος και δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Φορείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι αυτοί οι οποίοι προβλέπονται από το ουσιαστικό συνταγματικό δίκαιο, όπου προβλέπεται ότι είναι για όλους, είναι όλοι φορείς των δικαιωμάτων, όπου προβλέπεται ότι είναι Έλληνες, θα είναι Έλληνες πολίτες. Τώρα, η συνταγματική προσφυγή, όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί να συνυπάρχει με τα συστήματα του συγκεκριμένου και του αφηρημένου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. Αυτό μπορεί να γίνει όπως στην περίπτωση την οποία προέβλεψε η πρόταση του τότε κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιο δικαστήριο, κοινό δικαστήριο της κύριας δίκης, διαπιστώσει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, να μπορεί να παραπέμψει όχι στην ολομέλεια της οικίας του δικαστηρίου, του ανωτάτου δικαστηρίου της οικίας δικαιοδοσίας. Κατά τη γνώμη μου αυτό αποτελεί μια περίπτωση όπου έχουμε αντί για επιτάχυση επιβράδυνση του ελέγχου, αλλά κατευθείαν στο συνταγματικό δικαστήριο. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει ότι δεν θα πρέπει να παραπέμψει και αυτό φτάσει μέχρι τον τελευταίο βαθμό, τότε θα έχει δυνατότητα ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος δεν δικαιώθηκε κατά την κοινή δικαιοδοσία, να προσφύγει με συνταγματική προσφυγή στο συνταγματικό δικαστήριο. Επίσης, σε δύο περιπτώσεις, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι μπορεί να προβλεφθεί ο νεωτερισμός της άσκησης συνταγματικής προσφυγής σε περίπτωση που έχουμε παραβίαση που επικαλείται ο ιδιώτης, ο ενδιαφερόμενος, ο διάδικος, ότι έχουμε παραβίαση δικαιωμάτων του από την ΕΣΔΑ ή από άλλες συνθήκες προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, να μπορεί να τις επικαλεστεί ούτως ή άλλως ενώπιον των κοινών δικαστηρίων και σε τελευταία περίπτωση, σε περίπτωση δηλαδή που δεν δικαιωθεί, να μπορεί να τις επικαλεστεί και με συνταγματική προσφυγή ενώπιον του συνταγματικού δικαστηρίου. Όπως επίσης, μια νεωτεριστική πρόταση θα ήταν να προβλεφθεί στο ίδιο το Σύνταγμα, ενδεχομένως το άρθρο 25 του Συντάγματος, με μια νέα διάταξη, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα του Συντάγματος θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται όπως από την ΕΣΔΑ και από άλλες διατάξεις, από άλλες συνθήκες, διεθνείς συνθήκες προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και σε αυτή την περίπτωση βεβαίως θα είναι υποχρεωμένος τόσο ο κοινός δικαστής όσο και ο συνταγματικός δικαστής να ερμηνεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με την ΕΣΔΑ με σκοπό να αποφύγουμε και τις τόσες πολλές προσφυγές που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και βεβαίως τις καταδίκες. Και τελειώνω. Την δεκαετία του 80 είχαν ακουστεί φωνές, ακόμη και από τα τότε επίσημα πρωθυπουργικά χείλη και από μέρος της θεωρίας του συνταγματικού δικαίου, ότι το τι είναι συνταγματικό ή όχι το κρίνει ο λαός.
Η δε δικαστική εξουσία δεν μπορεί να αναιρέσει πάντοτε κατά την άποψη αυτή, με βάση την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας που αποτελεί θεμέλιο του πολιτεύματος, τη λαϊκή έκφραση που αποτυπώνεται μέσω του Κοινοβουλίου στον νόμο. Μάλιστα, σε μία ακραία εκδοχή αυτής της θεωρίας, ακούστηκε περί τα τέλη της δεκαετίας αυτής και το επιχείρημα ότι ο λαός μπορεί να κρίνει και ενδεχόμενη ποινική ευθύνη των υπουργών. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και τέτοιες απόψεις συνδέθηκαν με το λαϊκισμό και φάνηκε να εγκαταλείπονται υπό το βάρος των νομικοπολιτικών εξελίξεων των μετέπειτα δεκαετίων. Το φάντασμα των παραπάνω απόψεων φάνηκε να επανέρχεται στο προσκήνιο την περασμένη Δευτέρα σε τηλεοπτική εκπομπή, όταν ακούστηκε ότι το τι είναι συνταγματικό ή νόμιμο το κρίνει η κοινωνία. Πέραν του ότι εύλογα ανακύπτει το ερώτημα τι και ποιος είναι θεσμικά η κοινωνία και πώς αυτή εκφράζεται, η αποδοχή της παραπάνω άποψης βρίσκεται κατά την ταπεινή μου γνώμη εκτός ισχύουσα συνταγματικής τάξης. Όπως πολύ σωστά ανέφερε χθες ο καθηγητής κ. Αλιβιζάτος, το τι είναι συνταγματικό ή νόμιμο στη χώρα μας το κρίνει με βάση το ισχύον σύνταγμα η δικαστική εξουσία. Βέβαια, ως προς τη συνταγματικότητα, το κρίνει περιορισμένα, ακούστηκαν πάρα πολλά, διάχυτα, ορισμένες φορές ασυστηματοποιητά και πολλές φορές όχι, ή κάποιες φορές όχι με επάρκεια. Όμως η λύση δεν είναι να το κρίνει η κοινωνία και ποια είναι αυτή η κοινωνία, αν δεν το κρίνει όπως θα έπρεπε να το κρίνει η δικαστική εξουσία. Η ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου μπορεί, τονίζω, μπορεί και χωρίς να αποτελεί πανάκια, να συμβάλλει πέρα των ανωτέρω εκτεθέντων πλεονεκτημάτων και στην εμπέδωση στην κοινωνία της συνείδησης ότι ένα δικαστικό όργανο ειδικής δικαιοδοσίας αποτελούμενο από κατά τεκμήριο εξειδικευμένους και με αδιασφυσβήτητο κύρος και ήθος δικαστές, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, καθορίζει κατά τρόπο εκτός της πολιτικής και κομματικής διαμάχης και μακριά από λαϊκισμούς το τι είναι σύμφωνο ή αντίθετο με το Σύνταγμα. Βεβαίως θα ακουστούν αντίθετες φωνές, ήδη ακούστηκαν, περί κράτους των δικαστών, περί συνταγματικής παράδοσης του διάχυτου ελέγχου, περί εξευτελισμού των θεσμών, γιατί όχι και του συνταγματικού δικαστηρίου, περί αδυναμίας ενός θεσμού από μόνο του να συμβάλλει στην αναβάθμιση του νομικοπολιτικού μας συστήματος, περί περιττής πολυτέλειας, περί παράκαμψης της φιλοπεριβαντολογικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και άλλα επιχειρήματα, άλλα σοβαρά ή και πολύ σοβαρά και άλλα λιγότερο σοβαρά, κατά της ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου. Προσωπικά, ως εχθρός του λαϊκισμού και με πλήρη σεβασμό στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και τη δικαστική ανεξαρτησία, τάσομαι υπέρ της ίδρυσης του συνταγματικού δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Ακούσαμε από τον καθηγητή κύριο Τσιλιώτη μια έντονη συνηγορία για το συνταγματικό δικαστήριο. Είναι μια θεμελιωμένη άποψη με τα επιχειρήματά της όπως την ακούσατε. Φυσικά δεν είναι ο χώρος, η θέση και ο ρόλος μου να την αντικρούσω. Θέλω μόνο δύο παρατηρήσεις επιγραμματικές. Η πρώτη είναι η συγκριτική. Συνταγματικά δικαστήρια έχουν μόνον ομοσπονδιακά κράτη και κράτη που έχουν βγει από ολοκληρωτικό καθεστώς. Αυτά είναι τα κράτη που έχουν. Και στα ομοσπονδιακά κράτη είναι και απαραίτητο επιπλέον. Διότι παίζει και ρόλο, στο Βέλγιο λέγεται έτσι, διαιτητικό δικαστήριο μεταξύ των κρατών. Το δεύτερο, ξεκινάει από λήψη του αιτουμένου. Το συνταγματικό δικαστήριο δεν θα κάνει λάθος. Έχουμε ένα παράδειγμα που αν δεν ήταν δυσάρεστο, θα ήταν ανεκδοτολογικό. Στην Ελλάδα έχουμε κάτι σαν συνταγματικό δικαστήριο. Αυτό που το λέμε ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το ΕΔΑ για κρίση αυτού του δικαστηρίου. Απόδειξη απόλυτη ότι και ένα συνταγματικό δικαστήριο ΦΕΦ μπορεί να κάνει λάθη και σοβαρά λάθη τέτοια που να μας καταδικάσουν. Όσο για το ενδεχόμενο να συνδεθεί το καινούριο συνταγματικό δικαστήριο με το ΕΔΑ, αρκεί να σας πω ότι 10 μέρες πριν από σήμερα ψηφίστηκε, δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ, το 16ο πρωτόκολλο για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δυνάμη του οποίου επιτρέπεται πλέον στα εθνικά ανώτατα δικαστήρια να υποβάλουν προδικαστικά ερωτήματα για γνωμοδοτήσεις και στο ΕΔΑ.
Επομένως, η σύνδεση πλέον θα μπορεί να γίνει άμεσα των εθνικών δικαστηρίων, χωρίς να χρειάζεται διαμεσολάβηση συνταγματικού δικαστηρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, παρά τις προσπάθειες, ίσως λόγω της φιλιαρίας και του Προέδρου. Υπερβήκαμε λίγο το χρόνο. Θα ήθελα όμως να δώσω την ευκαιρία για 3-4 ερωτήσεις, όχι παραπάνω, κάνοντας διακρίσεις με ηλικιακά κριτήρια. Θέλω ερωτήσεις νεότερων συναδέλφων. Θέλω λοιπόν 4 ερωτήσεις νεότερων συναδέλφων. Να σηκώσουν χέρια, παρακαλώ, να με συγχωρήσουν οι συνομήλικοι μου οι περί εμέ στην ηλικία για τη διάκριση, αλλά είναι επιβεβλημένοι. Δεν εμπίπτεται. Λοιπόν, είστε πολύ νεότερός μου, αγαπητές συνάδελφοι, αλλά δεν εμπίπτεται στο κριτήριο αυτό. Λοιπόν, είναι μία-δύο ερωτήσεις από εκεί και από αυτή την πλευρά μια ισορροπία, δύο ερωτήσεις ακόμη νεότερων συναδέλφων που θέλω να ακούσω τη φωνή τους και την αντίρρησή τους. Τρίτη. Μόνο αυτή η πτέρυγα. Μια ακόμη. Τέταρτη. Θα είναι μόνο ερωτήσεις, παρακαλώ. Και θα δοθεί και στο πάνελ για ένα λεπτό στη συνέχεια ο λόγος. Ο καθηγητής Λούθερ θέλει να ευχαριστήσει ειδικά και τους μεταφραστές, οπότε πρέπει να του δώσουμε και αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, ακούμε την ερώτηση, την πρώτη. Ο κύριος συνάδελφος. Ο αγαπητός κύριος συνάδελφος. Ένα λεπτό. Το όνομά σας, παρακαλώ. Γιάννης Αγγέλου, στον καθηγητή μου τον κύριο Βλαχόπουλο. Κατηγορούνται συνήθως τα συνταγματικά δικαστήρια, αν και το κατηγορούνται είναι λίγο βαρύ, ότι παρουσιάζουν έναν υπέρτοδιόν δογματισμό όταν κρίνουν ιδίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε αρχές παρά σε νομικούς κανόνες. Σε κάποιες διαφορές οργανωτικές του συντάγματος, πιστεύετε ότι θα ήταν προσήκον ένας τέτοιος πιθανός δογματισμός, αν και αυτό ίσως να ξεκινάει από μια λήψη του ετουμένου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η δεύτερη ερώτηση. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Δανίκα Γεωργία και είμαι τελειόφοιτη πολιτικών επιστήμων με διπλωματική δράση. Η ερώτησή μου έγκυται στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και απευθύνεται σε εσάς, κύριε Ράντο. Είμαι μέλος παρών απών του ΠΑΝ. Παρών απών. Ωραία, εντάξει. Καθηγητή να την απευθύνεται. Υπάρχουν, στον κύριο Δρόσο, ας πούμε. Εγώ θα λοιπόν, την υποβάλω την ερώτηση. Υποβάλλετε και την εσείς και θα δούμε τι θα την απαντήσει. Υποβάλλετε την εσείς και θα δούμε. Ωραία. Τη δεκαετία 2000 με 2010 είχαμε μόλις μονοψήφιο αριθμό πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Εν αντιθέσει την τελευταία τριετία έχουμε πάνω από 20. Θεωρείτε λοιπόν πως η χώρα βρέθηκε τόσες πολλές φορές σε κίνδυνο ή μήπως διανύουμε μια εποχή συνταγματικής αλαζονίας? Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να ελεγχθεί αυτό και αν ναι, τι είναι τρόπο? Ευχαριστώ. Σαφές. Τρίτη ερώτηση νέου συναδέλφου. Αγαπητέ συνάδελφε, εσείς. Ονομάζομαι Αντώνης Κουρουτάκης. Ευχαριστούμε πολύ για τις εισηγήσεις. Από την όλη συζήτηση φάνηκε ότι υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις οι οποίες δεν ελέγχονται δικαστικώς. Είναι τα interna corporis, είναι επίσης κάποιες οργανωτικά κομμάτια. Και φάνηκαν ότι υπάρχουν δύο απόψεις. Μία άποψη ήταν ότι με ένα συνταγματικό δικαστήριο θα μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα, γιατί πλέον θα ελέγχονται από δικαστές. Και από την άλλη μεριά ακούστηκε η άποψη ότι είναι ζητήματα πολιτικά. Οι δικαστές πρέπει να δείχνουν μια αυτοσυγκράτηση για να αποφύγουμε το κράτος των δικαστών. Θα ήθελα να ρωτήσω, μήπως υπάρχει τρίτος δρόμος και αν αυτός ο τρίτος δρόμος λέγεται δικαστικός ακτιβισμός? Και να τελειώσω την ερώτηση θυμίζοντας ότι ο συνταγματικός έλεγχος των νόμων στην Αμερική δημιουργήθηκε με δικαστικό ακτιβισμό. Μήπως αυτή είναι η λύση? Ευχαριστώ πολύ. Κατευθείαν να σας απαντήσω μόνο στο τέλος. Και στην Ελλάδα από δικαστικό ακτιβισμό δημιουργήθηκε. Ο Άριος Πάγος το 1870 τόσο, δεν θυμούμαι ακριβώς, το είπε, 71-72, το είπε χωρίς να έχει διάταξη. Από δικαστικό ακτιβισμό, όπως το λέτε, το δημιούργησε αυτό το σύστημα του διαχύτου ελέγχου. Η συνέχεια της απαντήσεως θα δοθεί μετά. Επειδή δεν υπάρχει άλλη από νέο,
Η ερώτησή μου απευθύνεται στον Γιώργ Λιούτερ και στην κυρία Σοφή Μπουαρό. Μας μιλήσατε για το βρετανικό σύστημα και οι δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς λύνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οργανωτικές συνταγματικές διαφορές, δεδομένου ότι όντας Ηνωμένο Βασίλειο, άλλο η Σκωτία, άλλο η Ουαλία, άλλο η Βόρειος Ιρλανδία, άλλο η Island of Man, άλλο η Anglo-Norman and so on. Επίσης, στη Γαλλία, αφότου έγινε το ειδικό καθεστώς της Κορσικής, πώς ενδεχομένως θα λυθούν και εκεί τα αντίστοιχα συνταγματικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, ο κύριος συνάδελφος εκεί ήθελε να κάνει την ερώτησή του. Θα είναι ο τελευταίος που θα την κάνει, μια και δεν υπήρχαν από νεότερους. Ο σύμβουλος της Επικρατείας, ο κύριος Μάζος. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Τσιλιώτη και δευτερευόντως στον κύριο Βλαχόπουλο. Αναφέρθηκαν κυρίως ο κύριος Τσιλιώτης σε δύο προβλήματα που έχει η δικαιοσύνη, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να επιληθούν με την ύπαρξη ενός συνταγματικού δικαστηρίου, την ταχύτητα και τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων. Όσον αφορά την ταχύτητα, είστε τόσο βέβαιος, αν θυμίσω την πολύ πρόσφατη ευρωπαϊκή εμπειρία. Ο νόμος για το γάμο των ομοφυλοφίλων στην Ισπανία ψηφίστηκε το 2005 και κρίθηκε η συνταγματικότητά του από το Ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο με ατομική προσφυγή. Υπάρχει συνταγματική προσφυγή το 2012, 7 έτη μετά, και ενώ είχαν μεσολαβήσει 27.000 γάμοι ομοφυλοφίλων ζευγαριών στην Ισπανία. Και το δεύτερο, γιατί δεν πρέπει να δώσουμε σημασία στη δεσμευτικότητα που έχει η απόφαση επί της πρότυπης δίκης, που εμείς νομίζω μάλλον πετυχημένη τη θεωρούμε στη δική μας εμπειρία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είμαι στη δύσκολη θέση να χαλάσω το χατήρι σε μια κυρία και δεν μπορώ. Η κυρία Αντωνίου, για ένα λεπτό, άρα θα είναι όντως η τελευταία. Είμαι πιο κακό συνήθως από ό,τι φαίνομαι, αλλά... Βασικά θέλω να απευθυνθώ στους δύο συναδέλφους, τους ξένους συναδέλφους. Θέλω να σας πω το εξής. Μέχρι τώρα και εγώ πίστευα στο διάχυτο έλεγχο, αλλά τώρα πιστεύω στην ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου για την εποχή για την οποία βρισκόμαστε και θα ήθελα τη γνώμη σας όταν κλείσετε. Δύο πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δεν συντάσσουμε προϋπολογισμό και αφήνουμε να μας ελέγχουν άλλοι την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Γύρω από αυτά τα δύο δεδομένα υπάρχει ένας νομοθέτης που περιορίζει δικαιώματα στο κοινωνικό δίκαιο, στο εργατικό δίκαιο, ένας νομοθέτης που περιορίζει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ένας δικαστής ο οποίος τα δικαιολογεί επικαλούμενος σε ένα δίκαιο ανάγκης, όχι πάντα, κάποια πράγματα. Και επίσης υπάρχει και στην μια πολιτική δράση που δικαιολογεί κάποιες εξτρεμιστικές καταστάσεις, όπως πρόσφατα η Χρυσή Αυγή. Όλα αυτά θα τα επικαλεστώ ως ένα περιορισμό του κράτους δικαίου. Ένα συνταγματικό δικαστήριο θα μπορούσε να μου πει αν είναι ανεκτός αυτός ο περιορισμός του κράτους δικαίου και μέχρι πού. Και σας λέω ένα πράγμα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας στις τρεις κρίσιμες αποφάσεις για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον προσωρινό, τον μόνιμο και τη βοήθεια στην Ελλάδα, είπε ότι η δημοσιονομική αυτονομία είναι πυρήνας της δημοκρατικής αρχής. Για μας δεν είναι πυρήνας της δημοκρατικής αρχής. Αυτό είναι το ένα. Τι θα έλεγε το δικό μας συνταγματικό δικαστήριο? Αυτό θα ήθελα να πω. Βέβαια δεν μπορεί το Συμβούλιο Επικρατείας να το πει και κλείνω, διότι δεν έχει ένταση ελέγχου. Μόνο πρόδειλη αντισταγματικότητα ελέγχει. Δεν μπορεί να κάνει, δεν έχει έλεγχο βάθους το συνταγματικό δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας. Ευχαριστώ. Δεν ήταν βέβαια ακριβώς ερώτηση. Και είναι ο βασικός λόγος που προτείνεται για το συνταγματικό δικαστήριο. Όταν δεν μας αρέσουν αποφάσεις, θέλουμε κάτι άλλο. Το σέβομαι απολύτως. Και είμαι ο πρώτος που έχω βγάλει λανθασμένες αποφάσεις. Οπότε δικαιολογώ αυτή τη βάση. Απολύτως. Ο καθένας από το πάνελ έχει στη διάθεσή του 1-2 λεπτά να πει μια τελική απάντηση, αν θέλει, σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Εγώ απλώς να πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου η κατάσταση για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Καθόλου. Καθόλου. Ειλικρινώς. Να σας πω ότι τη δεκαετία του 80 υπήρξε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την πληρωμή των λογαριασμών των κέντρων διασκεδάσεως.
Αυτό ρυθμίστηκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Επομένως, η καταστρατήγηση του θεσμού δεν είναι πρόσφατη. Από εκεί και πέρα, σας το είπα και είμαι υπό την κρίση σας την απόλυτη, εάν θεωρεί κανείς ότι ο έλεγχος θα ήταν για το καλύτερο ή για το χειρότερο. Ο κ. Τσιλιώτης. Απάντηση στον κύριο Μάζο, τον Σύμβουλο Επικρατείας. Η ταχύτητα, όπως και γενικά όλα τα πλεονεκτήματα για τα οποία προτείνεται η ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου, δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει αυτόματα. Και βεβαίως η ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου δεν είναι πανάκι ότι ξαφνικά έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, θα μας λύσει όλα τα προβλήματα, είτε του κράτους δικαίου, είτε του συστήματος, είτε της εν γέννη απονομής δικαιοσύνης. Τα 7 χρόνια που αναφέρατε είναι εύλογος χρόνος υπό ποια έννοια. Ότι, και μάλιστα για τα ελληνικά δεδομένα νομίζω είναι και σχετικά βραχής. Υπό ποια έννοια. Ότι όταν προβλέπεται ο θεσμός συνταγματικής προσφυγής όπως στην Ισπανία και γύρεται το θέμα ενώπιον των κατωτέρων, των κατωτέρων δικαστηρίων, της κύριας δικαιοδοσίας, έτσι, διότι εκεί θα πάει πρώτα, δεν μπορεί να πάει κατευθείαν στο συνταγματικό δικαστήριο. Εκεί λοιπόν υπάρχει το ενδεχόμενο, όντως αυτό το οποίο νομίζω ότι ανέφερα και στην εισήγησή μου, να μην δικαιωθεί ο ενδιαφερόμενος και να δικαιωθεί στο τέλος από το συνταγματικό δικαστήριο. Αλλά να πάρουμε και το άλλο. Αυτό είναι το ενδεχόμενο του ότι δεν δικαιώνεται από την κοινή δικαιοσύνη και δικαιώνεται από το συνταγματικό δικαστήριο. Να πάρουμε όμως και το άλλο, ότι μπορεί το πρωτοδικείο, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ή το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να κρίνουν αιτιολογημένα ότι η διάταξη νόμου είναι αντισυνταγματική, να παραπέμψουν όχι στην ολομέλεια αυτό το οποίο προτάθηκε, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι σοφό, με όλο το σεβασμό, να παραπέμψουν κατευθείαν στο συνταγματικό δικαστήριο και αυτό να δώσει την τελική λύση. Η οποία τελική απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου θα δεσμεύει όλα τα δικαστήρια όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και δικαιοδοσίας. Και όχι να έρθει το θέμα μετά σε δικαστήριο άλλης δικαιοδοσίας και αυτό να πει εγώ τι να κάνουμε, έχω άλλη άποψη και να ακολουθήσω τη δική μου άποψη. Όσον αφορά τη δεσμευτικότητα, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, η πρώτη πηδίκη. Ο κύριος Μάζος βεβαίως είναι σύμβουλος και εκλεκτός σύμβουλος επικρατείας και έχει στο μυαλό του το Συμβούλιο Επικρατείας. Μα η πρώτη πηδίκη δεν αφορά την τακτική δικαιοσύνη. Τι θα γίνει εκεί πέρα, να βάλουμε πρώτη πηδίκη και στον Άριο Πάγο, να επιλύονται τα θέματα αυτά τα οποία ανέκυψαν σε επίπεδο ανακριτικό, εισαγγελικό, να επιλύονται με την πρώτη πηδίκη στον Άριο Πάγο? Δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η πρώτη πηδίκη καλό είναι, ένας καλός θεσμός, σωστός θεσμός για τη διοικητική δικαιοσύνη, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει το αντίβαρο στην έλλειψη συνταγματικού δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής ο κ. Δρόσος. Εγώ έχω μια έντονη διαφωνία στο ότι τέθηκε το θέμα με τον τρόπο που τέθηκε. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα, το οικονομικό. Δεν βγαίνει. Ψηφίσαμε τροποποίηση της συνθήκης, δέχτηκαν σε επίπεδο αρχηγών κορυφής, για τριετή προϋπολογισμό, ο οποίος θα ελέγχεται από μηχανισμούς κοινοτικούς για να βγει. Ακούστηκε η γερμανική άποψη, η οποία δεσμεύει, εμφανίζεται να δεσμεύει και την επόμενη γερμανική κυβέρνηση, ότι δεν είναι δυνατόν κανένα δημοσιονομικό μέτρο να περάσει χωρίς να το έχει εγκρίνει προηγουμένως η Γερμανική Βουλή. Πράγμα που ήταν στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση που γνωρίζαμε τη δεκαετία του 70 και του 80. Και συζητάμε γιατί, ως θέμα συζήτησης, γιατί. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι η συζήτηση για το συνταγματικό δικαστήριο έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Έχουν γραφεί βιβλία και βιβλία και άρθρα και άρθρα. Εγώ δεν είδα κανένα μείζον πρόβλημα από την έλλειψη αυτού του δικαστηρίου. Τούτου λεχθέντος. Θέλω να πω το εξής. Πρώτον, για τα επιμέρους που ακούστηκαν, η διαφωνία μου δεν είναι τεχνική. Είναι βαθιά θεσμική, αν θέλετε, και πολιτική. Η εκνομίκευση της πολιτικής δεν είναι καλό πράγμα. Τελεία και παύλα. Έχουμε ένα πολίτευμα το οποίο εμπιστεύεται κάθε δεν ξέρω πόσα χρόνια τους εκλογείς του. Δεν είναι η δημοκρατία το πολίτευμα του ορθού. Είναι το πολίτευμα της πλειοψηφίας. Τι να κάνουμε. Και όσον αφορά τώρα δύο επιμέρους, εντελώς επιμέρους κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, σκούπα. Είναι τόσο κακό πράγμα η σκούπα? Έχετε σκεφτεί τον κόσμο χωρίς σκούπα? Σκουπίδια γεμάτος θα ήταν, συνάδελφε. Σκουπίδια. Όσον αφορά τις σχετικές και τις άσχετες οι τροπολογίες.
Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι πιο ευέλικτος. Τσέζαρ, ντόμινους, γραμμάτικε. Και σ' όποιον αρέσει. Αλλιώς θα περιμένουμε 4 χρόνια και θα έρθει κάποιος άλλος που θα ερμηνεύσει τη γραμματική αλλιώς. Για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχετε δίκιο. Έγινε υπερβολή. Έχετε δίκιο όμως το στοιχείο υπερβολής. Και όχι υπερβολή, αλλά με την ΕΡΤ παραδείγματος χάρη και εξωθεσμική τέλος πάντων βαρβαρότητα έγινε. Και Αλμπανιά η οποία δεν μπορεί να βγει σε κανέναν. Αυτό έγινε. Όμως, ναι, το παράδειγμα που είπε ο κύριος Βλαχόπουλος είναι παράδειγμα επίγοντος. Διότι εγώ γνωρίζω ότι δεν θα πληρωθώ με παραγράφους ή με orbiter dicta. Θα πληρωθώ με χρήματα. Και εκεί αυτή είναι η αληθινή απόφαση. Ναι, ήταν επίγον. Πολλές από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ήταν επίγουσες, όχι όλες, και μέσα σε πολλές από τις νομοθετικές πράξεις περιεχομένου υπήρχαν ζητήματα απαράδεκτα, ρουσφέτια, να μην τα πω. Έσχατη παρατήρηση και συγγνώμη για την υπερβολή. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και ένα θέμα δημοκρατίας και δικαιώματος. Αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία ως προστασία του διαφωνούντος. Ένας φουκαράς ο οποίος πλειοψήφισε ή ψήφισε στην πλειοψηφία μέσα, θέλει να δει την ψήφο του να μετατρέπεται σε νόμο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας την οποία εψήφισε. Ένας νομοσχέδιο που πρέπει να αλλάξει δεν ξέρω πόσα, γιατί έτσι γίνεται η συζήτηση τώρα και έτσι γεμίζει ο προϋπολογισμός. Με το σωστό κοινοβουλευτικό χρόνο θα ήμασταν 6 χρόνια πίσω. 6 μήνες, 8 μήνες πίσω. Να περιμένουμε να πληρωθούμε για 8 μήνες. Τούτου λεχθέντος δεν θεωρώ και δεν είμαι οπαδός της άποψης ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Βεβαίως και υπάρχουν. Αλλά να τα λέμε όλα. Δεν υπάρχει αλαζονή Α. Υπάρχουν αλαζονή Σ. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Η κυρία Μπουρό. Thank you very much. I'm first going to take your questions. I haven't got an answer, and the likelihood is I can't tell anything. I'm not a bull gazer, I'm not a witch, I can't tell you whether the Constitutional Court, if you establish it, will actually do what you would like it to do. The trouble with courts is once they've established, they tend to do what they feel like, and it might not be what you want. I tend to favor what I see rather than what I may have, but that's just me. I'm a bit conservative, not in a political sense, more in a psychological sense. Now, your question, if I understood correctly, what you wanted to know is relationships with regional parts of the constitution, both in Britain and in France. Well, in the UK, a great deal of that is now included in Acts of Parliament. There's been devolution, which has been granted to Northern Ireland, Scotland and Wales, and there are big legislation taken on that, which is also regulated by courts. Courts can look at this and the separation between their powers. In France, a great deal of that is included in the constitution, is regularly the subject of reform and constitutional reform. Sorry, that's the same. There is devolution and it's included in an act of parliament. And Scotland, of course, may not be with us in 6 months. Well, with us, and I am actually saying us as British, and we all know here that I am French. So Scotland might not be part of the UK in 6 months' time. Ευχαριστούμε πολύ την καθηγήτρια, την κυρία Μπουρό. Ο καθηγητής, ο κύριος Λούθερ. Well, start with the same question. The answer will be probably the succession. Nevertheless, Scotland is more interested in getting, would be, if they succeed, they will try to get a constitution with a constitutional court. They already have some mechanisms of pseudo-constitutional review inside the parliament. Second, I would like to answer to the question of doctrinality of constitutional courts. I'm doing doctrine, and I call it dogmatics. And I think what constitutional courts do, they make work on the highest supreme principles of our polity. And they are working for the consensus, for the basic consensus in society. They are a values agency, and that is why we need them. And that is why we perhaps are different from the United States in Europe. That's European culture.
The other question, judicial activism. So, in my history of Weimar, I will tell you what Carl Schmitt said about activism was wrong, because he was one of the first who activated judicial activism. But he liked the judicial activism within the area park, within the Council of State. And the Constitutional Court, Radbruch and others, preferred was a remedy against judicial activism. And the constitutional complaint in Germany can be made against the decision of a judge, against an arbitrary decision of a judge. So do we look for remedies against judicial activism? Look at the Constitutional Court. That would be the answer. Last question, control in depth. I learned a lot about the, but I have not yet clear ideas on how the Constitution lives in the courts in Greece. And it's perhaps not enough one day to learn it. But look at that. There might be an interest to take constitution not so much seriously, especially if you deal with your own powers and that the judicial review is always a deal of the judge that the judge does with its own powers. That is another problem we have for the specific American system of judicial review. And I would finish in Greek, ευχαριστώ για την μετάφραση. Το τελευταίο λεπτό ανήκει στον καθηγητή, τον κύριο Βλαχόπουλο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε δύο προτάσεις. Πρόταση νούμερο ένα. Δεν είναι κράτος δικαίου ένα κράτος όπου κανείς, όχι μόνο ο πολίτης, αλλά και ο πιο εξειδικευμένος νομικός, δεν ξέρει τι νόμος υφίσταται και τι νόμος εφαρμόζεται σήμερα. Εάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να το πούμε λίγο πρακτικά, το παιδί που βρίσκεται πίσω από το κομπιούτερ στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών κάνει λάθος, τότε ο κύριος Ράντος θα βγάλει λάθος απόφαση. Ο κύριος Δρόση θα διδάξει λάθος στο μάθημά του και εγώ θα γράψω λάθος δικόγραφο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η πολυνομία που οφείλεται στο άρθρο 74, παράγραφος 5 και την καταστρατήγησή του είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Παρατήρηση δεύτερη. Το Σύνταγμα είναι το κείμενο εκείνο το νομικό με τη μεγαλύτερη κανονιστική πυκνότητα. Στο Σύνταγμα παίζει ρόλο και το κόμμα και η τελεία. Σε όλα τα νομικά κείμενα παίζουν ρόλο, πολύ περισσότερο όμως το Σύνταγμα. Συνεπώς, από τη στιγμή που υπάρχει κάτι στο Σύνταγμα, να συζητήσουμε δικαιοπολιτικά αν πρέπει να μείνει ή όχι. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει στο Σύνταγμα, πρέπει να εφαρμόζεται. Και τελειώνουμε μία παρατήρηση. Τελικά, κανένα πρόβλημα δεν είναι νέο, όλα είναι παλιά και τα προβλήματα γυρίζουν. Πολλά δεν μας διδάσκει η συνταγματική ιστορία. Την δεκαετία του 1940 υπήρχε το γνωστό πρόβλημα εάν ελέγχονται οι αναγκαστικοί νόμοι και τα νομοθετικά διατάγματα. Τώρα δεν έχουμε αναγκαστικούς νόμους και νομοθετικά διατάγματα, έχουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ρυθμίζονται από το Σύνταγμα. Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 1949, με εισηγητή τον αείμνηστο Μιχαήλ Στασινόπουλου, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας οφείλει να ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του δικαίου της ανάγκης. Και όσον αφορά το επιχείρημα, το οποίο είναι ένα επιχείρημα, ότι έτσι μπορεί να επισέλθει σε πολιτικές αξιολογήσεις, είπε η εισήγηση και δέχτηκε η απόφαση ότι υπάρχει ένα περιθώριο εισαγωγικά διακριτικής ευχέρειας, περιθωρίου εκτίμησης της νομοθετικής εξουσίας, της εκτελεστικής εξουσίας, το οποίο πρέπει να σεβαστεί ο δικαστής. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή τον κύριο Βλαχόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και τον πρόεδρό του, τον καθηγητή Κοντιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ ένα καταπληκτικό πάνελ που είχαμε σήμερα και με τους 5 εισηγητές, αλλά πάνω απ' όλα αισθάνομαι βαθιά υποχρεωμένος να ευχαριστήσω εσάς που τόση ώρα εσείς οι νέοι καθίσατε με πραγματικά υποδειγματική προσήλωση και παρακολουθήσατε αυτό το πράγματι, την πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Αγαπητοί νέοι συνάδελφοι, συγχαρητήρια και να έχετε πάντα έτσι ζέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.